Όπου εμείς θα μιλήσουμε πώς θα πάμε για κάμπινγκ με όσο λιγότερα πράγματα γίνεται. Αυτά είναι τα λιγότερα. Εγώ αν θα τραλαθώ. Κοιτάξτε, εγώ θα μιλήσω για τίποτα. Για μια τετραμελή οικογένεια. Α, εντάξει. Έχεις δίκιο. Πες της επίσης ότι τα βασικά είδη για το κάμπινγκ. Ναι. Μία που τα βγάζεις από την τσάντα, μία που τα βάζεις, τα φυλάς στο πατάρι και τα ξαναπαίνεις του χρόνου. Ναι. Άρα η τσάντα είναι φιλότιμα. Πάντα έτοιμη. Δεν μπορώ να πω. Φιλότιμα προσπαθεί. Αν έρθει η όρεξη, παίρνεις την τσάντα, φεύγεις με τα απαραίτητα. Κάτσε, για να έρθει η όρεξη πρέπει να τα έχω όλα έτοιμα. Οπότε από πού ξεκινάω εγώ, που μπαίνω στη διαδικασία, λοιπόν, και θα πάω. Από πού ξεκινάμε, από τη σκηνή. Ωραία. Να δούμε και φωτογραφίες. Βεβαίω. Λοιπόν, χρειάζεσαι μία σκηνή. Οριστά, έχουμε μια υπέροχη. Τώρα μιλάμε για μια τετραμελή οικογένεια, που σημαίνει ότι θα πάρουμε μια σκηνή για 4 άτομα και καλό είναι να παίρνουμε να είναι πάντα λίγο μεγαλύτερη για να χωράνε και τα πράγματα. Να το μονιτόρ σου, Ιωάννα μου, εκεί πίσω από τη Μαρία. Εσύ είναι για τη μεγάλη σου οθόνη. Ωραία. Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε. Πασαλάκια, προχωράμε στην επόμενη εικόνα. Μουσαμά, ορίστε. Σε περίπτωση γιατί δεν ξέρουμε που θα πάμε, εκτός αν έχουμε ξαναπάει. Ναι, και μουσαμά γιατί δεν ξέρουμε πώς είναι το. Αν έχει πέτρες, αν έχει άμμο. Οπότε είναι καλό για κάτω από τη σκηνή, σωστά. Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε. Πασαλάκια, ένα σφυρί για να την στήσουμε. Σωστά. Πάντα έξτρα σκηνή. Τούτα εδώ. Εγώ δεν μιλάω, περιμένω να την πείσει. Σκηνάκια. Πάντα εγώ κάνω ό,τι μπορώ, βλέπετε εδώ. Ναι. Έξτρα σκηνή πάντα θα χρειαστεί. Πού θα τα πάντα πάρω εγώ όλα αυτά. Αχ, Ιωάννα, λοιπόν, με έχεις βάλει σε μεγάλους μπελάδες. Συνεχίζουμε. Πάει και τσάντα, δεν πειράζει. Εγώ από τη σύγχυση μου. Μέσα στη σκηνή τώρα. Παίρνουμε στρώμα. Άνετα, ένα στρώμα. Α, πες το, μα τώρα να μπαίνω στο μούτο, σωστό. Δεν παίρνει και χώρο. Δεν είναι. Ούτε εδώ είναι το στρώμα που βλέπω. Είναι ακριβώς αυτό. Είναι αυτό το στρώμα, το οποίο έχει βεβαίως τη δική του τρόμπα. Έχει τρόμπα, να την τρόμπα. Δούμε ωραία. Την τρόμπα. Τρομπάρουμε στρωματάκι και προσέξτε, θα χρειαστεί όλες τις μέρες το είστε κάμπινγκ, γιατί ξεφουσκώνει όσο έχει βάρο πάνω. Εντάξει, πάνω. Λογικό είναι. Εντάξει. Και θέλω να πω ότι, ας πούμε, για μια τετραμελή οικογένεια μπορούμε να πάρουμε ένα τέτοιο στρώμα διπλό και δύο μονά να μπουν ανάμεσα στο διπλό και να βάλεις ένα σεντόνι. Ναι. Υπερδιπλό. Ναι. Ένα σεντόνι. Μαξιλαράκι, αυτό είναι μαξιλαράκι, έτσι. Τέλειο. Οπλο δες το, το διπλώνεις, τίποτα δεν πιάνει από χώρο. Εγώ πέρυσι χρησιμοποίησα πρώτη φορά τα κανονικά μαξιλάρια. Πήρα από το σπίτι τέλεια. Το τέλεια. Πολύ ωραία και αυτό αν θέλεις. Εγώ το λέω, ναι, καλέ, το λέω καθαρά για χώρο, λόγω χώρου. Για χώρο το λες εσύ, αλλά υπάρχουν και αυτά τα παπαγγερά τα οποία και γίνονται έτσι μια γκαλίτσα. Υπάρχει μετά, το άλλο στρώμα που υπάρχει, να δούμε στην επόμενη εικόνα, είναι στη φωτογραφία, είναι το αυτό. Τι είναι τούτο. Πώς λέγεται, αυτοφουσκώνει. Φουσκώνει μόνο του. Το είναι ρολό και το αφήνεις, το ανοίγεις. Ναι. Και φουσκώνει. Οκ. Okay. Μόνο του και έχει και μαξιλαράκι. Έλα, ρε, αυτό είναι τέλειο. Έχει, αυτό τα πιο όλα. Το δεν χρειάζεται να έχεις τίποτα πώς μαζί λέγεται σου. Παιδιά, συγγνώμη τώρα, αλλά ξέρετε, αυτό εδώ πέρα. Τι που το φουσκώνεις. Ναι. Ο πιπιρόλι. Αυτό το πιπιρόλι. Βαλβίδα. Ό,τι, βαλβίδα. Την κλείνει, την ανοίγει και ξεφουσκώνει. Την κάνει ρολό. Να χαρά μα βρίσκονε. Λοιπόν, είπαμε για και τα σεντόνια, μαξιλαρωθήκε. Σε καλό το κάλε, μην είσαι. Προσποιηθώ εγώ το πιπιρόλι. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Α πάμε για τα παιδιά, γιατί είπαμε. Καλά και για του μεγάλου. Ναι. Του κάνουμε σε σακουλάκια. Πάμε ρουχαλάκια τώρα. Ρουχαλάκια. Σε έχουμε τελειώσει με τη σκηνή, τελειώσαμε. Τι φτιάξαμε τη σκηνή. Ωραία. Να το πάμε βήμα-βήμα λοιπόν. Επόμενο. Πάμε βήμα-βήμα. Πάμε. Σκέφτε το Λευτέρη. Μπορεί να έχει και μια. Ξέρεις γιατί σκέφτομαι. Λέμε να ξεχάσει τίποτα, όχι τίποτα. Όχι, όχι. Σκέφτομαι το άλλο. Ότι οι περισσότεροι οι οποίοι κάνουμε ελεύθερο κάμπινγκ, τα ρουχαλάκια δεν τα πολύ χρειαζόμαστε. Αλλά σε όσου κάνουν οργανωμένο. Που πραγματοποιούνται διάφορε βραδιέ, μπορεί να χρειαστεί, επειδή το οργανωμένο είναι σε ένα πιο αστικό περιβάλλον, μπορεί να κάνουν μια εξόρμηση στο πράγμα. Μπορεί να λερωθούν, μωρέ, χρειάζονται. Ή μπορεί να λερωθούν. Σε περίπτωση που είσαι κάπου που υπάρχει πολιτισμό και θε να πα σε μια ταβέρνα. Εντάξει, σε αυτή την περίπτωση, τώρα επειδή λέμε για ταβέρνα, ναι, για υπάρχουν μαγαζιά, μπορεί να υπάρχει mini market, σε εκείνη την περίπτωση παίρνουμε και ψυγιάκι. Κατά τα άλλα, πώ θα το συντηρήσει το ψυγιάκι, σωστά. Σωστό γι' αυτό. Ναι. Θέλει, θέλει ρε παιδί μου να το δουλέψει λίγο στο μυαλό σου πριν πας κοίτα, τώρα. Ναι, εκτός αν ξέρεις ότι θα πας κάπου που να μπορείς να βρεις και μαγαζιά. Ναι, και στα παρέχουν όλα. Π.χ. ξέρω να πας στο κεδρόδασος που δεν έχει τίποτα. Οκ. Okay. Okay. Ωραία, στα ροχαλάκια. Σωστότατα, έλα τώρα, αφού εσύ τα ξέρεις καλύτερα από εμάς. Εσύ τα ξέρεις εμείς. Λοιπόν, έχεις πάει εκεί με τον φίλο μου τον Δημήτρη για κάμπινγκ. Να του δώσουμε τα χαιρετίσματά μας. Με την οικογένεια. Είναι ειδικό σε αυτό το κομμάτι. Δεν το συζητάμε. Ωραία. Αυτό και για τις πληροφορίες. Παραπάνω ενώ που το έχουν πάνε πιο συχνά. Ναι. Λοιπόν, τι λέγαμε. Τα για τα παιδιά. Ρουχαλάκια. Τα βάζουμε μέσα σε αυτές τις σαντούλες που κλείνουν σχεδόν αεροστεγώς εδώ με την ασφαλεία σε εδώ την κατάσταση. Αυτό.
Οπότε δεν πιάνει βάση χώρο. Και δεν πάνε και τα μαγιουδάκια. Τους. Όχι, όχι, όχι. Εντομάκια καθόλου. Δεν πλησιάζουν. Δεν πλησιάζουν εντομάκια. Τα μαγιουδάκια του, καπελάκια οπωσδήποτε. Σίγουρα ένα φουτεράκι, ζακέτα για το βράδυ. Το βράδυ και καλύτερο. Το άλλο. Καλό είναι και μακριμάνικες, πιτζαμούλες και κάλτσες σε περίπτωση που κάνει κρύο. Σεντονάκι, ναι, είναι αναφέρεις. Ή σεντονάκι ή sleepy bag. Η sleepy bag. Και επίσης η ζακετούλα μπορεί να φορεθεί το βράδυ στον ύπνο αντί για σεντονί. Ωραία. Τέλεια. Έχουμε και όσο το δυνατό λιγότερα πράγματα τελικά. Παιχνιδάκια. Βασικό στοιχείο γιατί βαριούνται τα παιδιά και δεν μπορούν αλλιώς και διαφορετικά. Εγώ όλη μέρα παίζουν στη θάλασσα. Πώς είσαι μέσα στο σκηνικό. Καλεωρία για φωτογραφία του το βάζω. Για φακό. Και το άλλο για το κεφάλι πιάσε. Πού είναι. Τούτο. Πήγα, ξέρεις τι πήγα να σου πω. Άλλο που έχει και το φως. Ότι δεν έφερε το σημαντικότερο, το φακό. Και κάνω στα δεξιά και βρίσκω όχι μόνο ένα, αλλά τρεις φακούς. Μα αυτό, ναι, αυτός εδώ. Ένας αυτός είναι σταθερός, τον αφήνεις. Είναι για το κεφάλι, αλλά. Και πώς θα πάρεις και τον μακρύ το φακό. Ναι, και η άλλη είναι για το κεφάλι. Θες να βάλεις κανένα. Ναι, αυτό εδώ πέρα. Σε φωτογραφική είναι τούτο εδώ. Συνέφερα αυτό να δούμε. Έχει άλλο ένα και το κίνητο. Δεν χωρίζει το κεφάλι μου. Αυτό είναι για παιδιά. Όχι, δεν είναι για παιδιά. Αχάρα το χρησιμοποιούμε όλοι. Έχει πολύ φως. Αρκεί. Και παίρνουμε μαζί μας και έξτρα μπαταρίες. Πάντα όπως εκτός οι μπαταρίες, παίρνουμε και kit επιδιόρθωση σε περίπτωση που πάθει κάτι σκηνή ή κανένα στρώμα αν τρυπήσει. Ναι, πρέπει κάτι να έχουμε, να έχουμε προνοήσει. Θα χαγείρευε τώρα εκεί που θα είσαι. Ποιος νομίζει ότι είναι ο Power Ranger, ο κόκκινος, ο μαύρος, ποιος είσαι. Καταπληκτικά τα όσα μας αναφέρει. Και εννοείται. Πολύ λεπτομέρεια όλα. Φαρμακείο, έτσι. Α, δεν πας πουθενά χωρίς αυτό. Αυτό εδώ το ξέρατε. Τι είναι αυτό. Να δω. Είναι για γράφη, για σκορπιό, για. Ο Χριστός και η Παναγία. Μα μην του λες τέτοια, Ιωάννα. Θα καλύψω. Ετικέτα. Δεν ξέρεις, δεν ξέρω ούτε εγώ. Δεν κάνουμε και τζάμπα διαφήμιση. Να έρθει αυτή η εταιρεία, μας πληρώσει, θα το δείξουμε. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά, αυτό το έχω ξαναδεί. Τι είναι. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά. Πες ότι σε τζίπησε κάτι τώρα. Κανόνες. Παναγία. Εδώ. Το κάνεις, δεν θυμάμαι πόσα δευτερόλεπτα. Ναι, ναι, ναι. Α, και από ροφά, δηλαδή το δηλητήριο. Μπράβο. Ή το κεντρί, okay. Άμα μην το, το κεντρί. Το κεντρί. Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοια πατεντά. Ναι, στο για ποια ντομάκια είναι. Μισό λεπτό να δείξω. Α, να σου πω κάτι. Α, δεν μωρέ, με τρόμαξες. Αυτό βάζουμε. Άτιμε. Ανεβάζουμε την πιπίλα από πάνω, το τέτοιο όπως το λένε. Δείξτε τώρα που θα κάνει φούσκο. Έλα, σε τσιμπάει. Μελισούλα, δεν ξέρω. Αλογόμυγα. Αλογόμυγα, γιατί δεν κοιτάξτε. Σε τσιμπάει τακτικά γι' αυτό. Είναι γι' αυτό. Ντροπή σου. Κάνω να πονέσω. Τράβα το άσπρο. Το τραβά το άσπρο. Έλα, τραβάω. Ναι, όχι, βρε. Έτσι μέσα. Έκανε δουλειά τώρα ή τζαμπε εδώ γίνεται. Να το. Βεντούζα. Είναι σαν τη λεγόμενη βεντούζα που κάνουμε είναι εδώ στην πλάτη. Είναι για 20, κάνεις λίγο, 20 δευτερόλεπτα. Αχ, ωραία μασαζάκι. Τα παιδεία παίζει τώρα εδώ πέρα. Ο Χριστός και η Παναγία σου έκανε σημάδι. Χριστέ και Απόστολε, άλλο κακό να μην. Να το. Μου κάνει Παναγία. Λες που κάνει δουλειά αυτό. Κάνει δουλειά. Αυτό το κρατάς 20 δευτερόλεπτα κανονικά. Τώρα δεν χρειάζεται. Βρε, πάρ' το από εδώ. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι θα χρειαστεί πάρα πάρα πολύ. Δεν το ξέρω ότι υπάρχει τέτοια πατέντα. Υπάρχει στο φαρμακείο, εννοείται παυσίπονα. Αντισταμινικά, ναι. Νόπνευμα, βαμβάκι. Βαμβάκι, δεν ξέρεις, τσιρότα. Ναι. Κάνεις δηλαδή ένα νεσέσερ με διάφορα. Αυτό το που βάζουμε αληφτή. Καταπληκτικό, το έχουμε, ναι, για το είναι μικρό. Και για το, ναι, για το μικρό. Για το αντισηπτικά τσιμπιμά, μαντιλάκια. Mm-hmm. Και καλό είναι τα αντισηπτικά, το μεγάλο, όπως είναι τα μωρομάντιλα. Ωραία. Και μωρομάντιλα εννοείται. Μωρομάντιλα. Χαρτί υγείας, χαρτί κουζίνας. Απαραίτητο. Σακουλάκια, γιατί μαζεύουμε και τα σκουπίδια μας. Mm-hmm. Από θέμα υγιεινής, οδοντόβουτσες, οδοντόκρεμες. Κανονικά. Σε μπουκαλάκια. Μεταφέρουμε την καθημερινότητά μας όπως ακριβώς είναι. Πακεταρισμένη ακριβώς στο σημείο που κάνουμε κάποια. Όπως θα κάνουμε διακοπές γενικότερα. Τα βασικά όμως. Ναι, τα βασικά, Χριστιανά μου. Μακιγιάζ, κρύες βαλίτσες. Πούδρες και καλλιτικά δεν έχει. Εγώ όχι καλλιτικά. Εκτός αν θες να πας με μια ταβέρνα μετά. Και... Σιγά πώ τα φέρνω και πάλι όμως θα πας μετά. Θα πάω με τη φυσική μου. Αυτό ακριβώς. Εσύ δεν έχεις ανάγκη. Όχι, γενικά το λέω. Και τι ήθελα να πω. Σε μικρά μπουκαλάκια, σε αφρόλουτρο που. Εντάξει, αν πας τώρα για δύο μέρες και να μην κάνεις μπάνια, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ε? Δεν πειράζει. Εμένα δεν με πειράζει. Εμένα... Ξέρω ότι πάω για κάμπινγκ και ελεύθερο, τελειώσαμε. Αχ, ακριβώς. Αχ. Λοιπόν. Εμένα δεν πειράζει, ρε παιδιά, δεν τι να θα κάνω. Πάει ποτέ, ποτέ για ελεύθερο κάμπινγκ και Χριστιανά. Ναι, δεν θα πάει. Δεδομένο. Δεν μπορώ. Δεν τυπήσαμε, λες. Για το φαγητό, πάμε στο φαγητό. Ναι, πάμε. Δοκίμαστε. Πάμε στο φαγητό. Το κέμφιτο. Ναι, πάμε στο φαγητό. Έχουμε δύο λεπτά για το φαγητό. Δεν ξέρω κάτι, δεν μπορώ να πω για κάμπινγκ μία μέρα. Ένα και να μείνω. Φωτογραφίες δεν θυμάμαι τώρα. Ναι. Τι είναι και εσύ. Ορίστε, αυτό εδώ είναι μέσα μία καρέκλα. Πλάκα. Ναι, εκεί μέσα. Ναι, πίστευτο. Σκέψτε το, ναι. Να, αυτή εδώ. Α, πες μια λεπτά, βάζεις και τον καφέ στην πυρίτσα σου.
Εδώ, κατσαρολάκια. Πολυμορφική αυτή, την, δεν κάνει τόσο. Κατσαρολάκια εδώ πέρα. Κατσαρολάκι είναι τέλειο αυτό. Έχεις μαζί σου, δεν ξέρω αν το είπα πριν, μια εξάδα μπουκάλια νερό. Βέβαια, χρήσιμο. Που είναι και για πλήσιμο, άμα θες, mm-hmm. και για φαγητό. Τέλειο, θα τρελαθώ. Κατσαρολάκι. Σιγιάκι για πάγο. Μα λέμε τώρα αν είμαστε κάπου... Ναι. Διατηρείται, ρε παιδί μου. Πα στο περίπτερο που πετάει σε αν υπάρχει περίπτερο. Και ανανεώνει. Αυτό σου λέω, αν υπάρχει περίπτερο. Αν δεν θα βρούμε μόνο. Εντάξει, πόσο μακριά θα πάμε. Ναι, βάζει εδώ νερό. Ωραία. Και το κρατάει παγωμένο. Και εδώ πέρα σίγουρα χρειάζεται ένα γκαζάκι, το οποίο μπαίνουν και τα κατσαρολάκια. Το καφεδάκι μου, να φτιάξουμε το βραβείο. Καπίρα, εδώ πώς. Πέρα, τα ανοίγει. Το βάζει. Τέλεια. Φτιάχνει και τον καφέ σου. Πρωινό, καφεδάκι. Βράζει και αυγουλάκι, δυναμωτικό. Αυγουλάκι, το κάνεις τηγανιτό άμα θες σχεδόν. Τηγανιτό, παίρνεις ένα μπουκαλάκι λάδι. Εξόρεξη. Μπουκαλάκι λάδι. Ιωάννα μου. Εντάξει, πολύ ωραία, αλήθεια, αλλά δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο δύσκολο. Και μπορείς μετά να τα βάλεις σε ένα μεγάλο σακίδιο. Αυτά τώρα χωράνε σε αυτό το σακίδιο γιατί έχει πάρα πολλές τσέπες. Ναι, και είναι και πολύ βολικό και έχει σε περίπτωση που έχεις πολύ περπάτημα και δεν είναι κοντά το αυτοκίνητο. Σωστά. Θα πρέπει να πεις στον εαυτό σου πριν φτάσεις στο σημείο που θες να κάνεις κάμπινγκ ναι. ότι θα αφιερωθεί στη φύση για 2-24 ώρα. Oh, δεν θα σου ναι. θυμίζει τίποτα την προηγούμενη σου ζωή μέχρι να φτάσει στο κάμπινγκ. Παπά, θα αλλάξει θα πρέπει να είσαι συνειδητοποιημένη για αυτό το πράγμα ότι θα το κάνει. Ναι. Αλλά στο τέλος τελικά είναι απόλαυση. Ναι. Ωραία, θα το πάω βήμα-βήμα. Θα πάω μία φορά κάπου εκεί που θα είστε εσείς. Και σιγά σιγά θα δω έτσι θα το ξεκινήσει με κάποιον έμπειρο. Έμπειρος. Εδώ εμπειρία. Η εμπειρία προσωποποιημένη. Στα μπράτσα του βρίσκεται όλοι. Εντάξει, Ιωάννα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είσαι καλό, καλά. Καλό, καλό καλοκαίρι, καλό να περάσει. Δεν θα σε δούμε ξανά. Να ξεκουραστείς και θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστούμε για όλα. Εγώ σας ευχαριστώ. Να φάτε και να περάσει υπέροχα. Πολλά πράγματα φέτος. Και πώς θα φτιάχνουμε ντουλάπες και βαλίτσες και για κάμπινγκ. Εδώ οργανώσαμε κουζίνες, μπάνιο, δωμάτιο. Τα πάντα. Είσαι καταπληκτική. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εσύ.